πάρα πολύ ο Μουτσινάς. Μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ του. Μου αρέσει γιατί είναι μάγκας. Του χρόνου μπορεί να σε δούμε να μην κάνεις με τον Γιώργο πρωινό και να κάνεις με τον Νίκο. Κοιτάξτε να δείτε. Το έχω ξαναπεί. Δεν λέω πράγματα απλώς για να πυροδοτήσω. Αυτό είναι χαζό. Δεν ξεκινήσαμε μαζί σαν ντουέτο. Είχαμε δύο διαφορετικές πορείες. Και μέχρι στιγμής μας πάει πολύ καλά. Αλλά κάποια στιγμή γεράσουμε και θα είμαστε μαζί να λέμε. Ο καθένας θα κάνει κάτι διαφορετικό και μπορούμε σαφώς να το υποστηρίξουμε. Μέχρι στιγμής όμως είμαστε μαζί. Και το έχω πει και άλλες φορές. Από την πρώτη στιγμή πήγαμε στον Αντένα και το γνώριζα γιατί το υπέγραψα. Το συμβόλαιό μας ήταν 2 χρόνια, πλάς 1, το οποίο ανανεώνεται από τη μεριά του καναλιού αυτομάτως. Ακόμα επίσημα, όχι, δεν έχει γίνει κάποιο ραντεβού. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενη για αυτή τη χρονιά. Το έλεγα και στις αρχές, θα το πω και τώρα. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη μας χρονιά. Έτσι αισθάνθηκα, νομίζω ήταν η ομάδα φοβερή και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Όταν θα σε δούμε σε κάποιο βραδινό, γιατί είδαμε... Όχι, δεν θα με δείτε. Είναι κάτι που δεν το σκέφτεσαι καθόλου. Δεν το σκέφτομαι. Δεν το σκέφτομαι γιατί σαφώς αν έχω το πρωινό, Αν δεν έχω το πρωινό και μεσημεριανό και με τα μεσονύκτιο κάνω και... Εγώ δεν θέλω το πρωινό, σας το λέω. Θα πάω σε ένα κανάλι και θα κάνω. Και χωρίς τον Γιώργο θα συνέχιζες, αν σου έλεγε ο σταθμός ότι του χρόνου εσύ θα κάνεις πρωινό. Εξαρτάται κάτω και... από ποιες συνθήκες γινόταν μια κουβέντα. Συνθήκες που θα είναι ιδανικές όπως είναι φέτος, απλά με κάποιον άλλον παρουσιαστή και να κάνει κάτι άλλο ο Γιώργος. Γιατί μόνη μου δεν με βλέπεις. Δεν θέλω να κάνω βραδινό, γιατί άμα κάνω πρωινό, τα παιδιά μου δεν θα μεγαλώνει. Μην απαντήσεις. Ήτανε ίσως πραγματικά φοβερός. Ήμουν φοβερός, αλλά βλέπω ότι συζητάμε αν θα κάνετε του χρόνου το πρωινό. Θα το κάνετε τελικά. Ήτανε πάρα πολύ, θες να το κάνουμε μαζί. Ο Λιάκας μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Έκανε τα παιδιά και δεν το θέλει πια, κατάλαβες. Το χρησιμοποίησε και το πετάει. Για τα βαφτίσια που έχουμε ακούσει, πότε θα γίνουν, θα γίνουν στην Αθήνα, καλοκαιράκι. Θα γίνουν. Τώρα σε λίγες μέρες θα ξεκινήσω να το προετοιμάζω. Για να σας είμαι ειλικρινής τώρα. 19 του μηνός έχει γενέθλιο ο Γιάννης και θα του κάνω ένα πάρτι. Ευχαριστώ. Μπράβο. Οπότε θα τελειώσω το πάρτι και μετά ξεκινάω τις βάφτιες. Ωραία. Διάμεσα. Τι λέει θέλεις. Ξέρεις τι να γράψεις καλεσμένο. Όποιος πρέπει να το μάθει θα στείλει προσκλητήριο. Θα γίνει στην Αθήνα. Θα γίνει στο Λονδίνο. Δεν θα προλάβω να στείλω προσκλητήριο. Τι να κάνουμε, να πάμε πίσω το πάρτι του Γιάννη. Τι να κάνω, δεν βγαίνω μάνα μου. Τα γεννάτε και τώρα μετά το.